Κάτσε, γιατί ακούω βήματα, 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 παιδιά. Πρέπει να έρχεται η Ελένη. Α, να τη. Α. Γεια σας. Γεια. Καλώς ήρθες, Ελένη. Καλώς σας βρήκα. Τι ηλικιά, κυρία. Πολύ όμορφη γυναίκα. Μ' αρέσει. Από πού μας έρχεσαι? Εδώ, από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Με τι ασχολείσαι? Είμαι πια συνταξιούχος και ασχολούμαι... Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε, αν 65. 65. Πολύ μικρότερη. Τι δουλειά έκανες? Δούλευα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Είσαι παντρεμένη, είσαι μόνη σου, έχεις παιδιά? Έχω χάσει τον άντρα μου, έχω ένα γιο και δύο γονάκια. Τι ωραία, θα ζήσω. Όχι, ευχαριστώ. Η ζωή πώς είναι τώρα? Πολύ δύσκολη, φαντάζομαι. Η ζωή φαντάζομαι. Έχει πολύ γυμναστήριο, έχει κολύμπι, έχει πλέξιμο, έχει όλα αυτά, μπιρίμπα. Δύσκολη, πολύ όντως. Είσαι υπέρεση. Έχει καλοπέραση. Ναι, η ζωή πάντα θέλει καλοπέραση. Ναι, θέλει. Καλά κάνεις. Ήταν πρόσφατος ο χαμός? Πριν 4 χρόνια, 4,5. Σίγουρα ο πόνος είναι πόνος, η απώλεια είναι απώλεια, αλλά η ζωή είναι τέτοια που πρέπει να συνεχίζεται. Και για μένα είσαι ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα. Με τον μπαμπά σου ήμασταν γείτονες. Στην Πειραϊκή. Στην Πειραϊκή. Έμενε από πάνω με τη γιαγιά σου. Ναι. Και εγώ, εμείς μέναμε στο δεύτερο. Τότε ο γιος μου ήταν 2 χρονών. Αλήθεια. Τώρα είναι 42. Εκτός το ότι ήταν πολύ καλός τραγουδιστής, τον ακούγαμε, η κασέτα του έπαιζε στο αυτοκίνητο συνέχεια, non-stop. Ήταν και σαν άνθρωπος. Κοίτα. Απίθανος. Ήσασταν απλά γείτονες. Ήμασταν γείτονες και το. Και εντάξει, λοιπόν, με τη μαμά, με τη γιαγιά σου μιλούσαμε. Ανέβαινα επάνω. Ωραία, λοιπόν, όμως να εστιάσουμε σε σένα. Εγώ βέβαια βλέπω ότι πρέπει να ήταν και λίγο καψούρα μαζί του. Δεν το ξέρω. Παντρεμένη ήμουνα τότε και είχα και παιδάκι. Τι σημασία έχει αυτό? Τι σημασία έχει, σε παρακαλώ, πες μου τι σημασία έχει αυτό. Καμία, καμία. Καμία. Καμία, σωστός. Όλες οι κοπέλες ήμασταν ερωτευμένες με τον Νίκο τον νομικό. Όλες.